Θέλω περισσότερη οικονομία και λιγότερους ρήπους. Πρόσεχε, γιατί θα δώσω μία και θα δεις άστρα. Τι θα κάνεις, λέει? Θα δώσω μία και θα δεις άστρα. Κατάλαβες, είδες άστρα. Πολύ παρέα με τον Βασίλη κάνεις. Το Άστρα μετρά σχεδόν 30 χρόνια στην αγορά, έτσι, 91 πρώτη γενιά, σωστά. 91 και διαδέθηκε το Καντέτ, ένα άλλο θρυλικό μοντέλο της Opel, και σε κουπέ έκδοση το Καλίμπρα. Οι πωλήσεις από μόνες τους επιβεβαιώνουν την επιτυχία του Άστρα. Σε όλη την Ευρώπη πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του. Οι βελτιώσεις έρχονται στα σημεία εκείνα που ήταν απαραίτητα και που ζητάει η αγορά. Κατανάλωση και εκπομπές ρήπων. Πιο φιλικό στο περιβάλλον, πιο οικονομικό στη χρήση. Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, η οποία ήταν ήδη αρκετά οικονομική, κινητήρες και αρκετά καθαρή, έρχεται να έχει χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 21%. Τεράστια βελτίωση. Και πλέον ακολουθεί τις προδιαγραφές ρήπων Euro 6D. Και έχουμε λοιπόν κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, πολύ οικονομικοί. Η μέση κατανάλωση όλων των κινητήρων κυμαίνεται από 3,4 μέχρι 5,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Οι κινητήρες βενζίνης είναι κάτω από 99 γραμμάρια κάποια σύνολα και το πετρέλαιο κάτω από 94. Πολύ φιλικό για την κατηγορία του το νέο Άστρα. Έχουν φροντίσει επίσης και την άνεση με νέες βελτιωμένες αναρτήσεις. Νέο επίσης είναι και το σύστημα διεύθυνσης με γρηγορότερη απόκριση στο τιμόνι. Έχουμε και νέο κυβότιο 9 σχέσεων, το οποίο έρχεται να κουμπώσει ιδανικά με τον κινητήρα πετρελαίου που οδηγούμε εμείς σήμερα τη συγκεκριμένη έκδοση, των 1500 κυβικών. Τριχυλίτρος, τουρμπάτος, και υπάρχει και αυτόματο CVT, αλλά και μηχανικό 6 σχέσεων. Τεράστια βεντάλια τεχνολογιών, όχι μόνο στους κινητήρες αλλά και στα σασμάν, στα κυβότια ταχυτήτων, μάλλον να το πούμε ελληνικά. Σωστά. Όπου... Και το κάθε κυβότιο κουμπώνει ιδανικά ανάλογα με τον κάθε κινητήρα. Δηλαδή το CVT έχει πάει και έχει κουμπώσει με τον κινητήρα βενζίνης 1400 κυβικά εκεί. Ενώ το νέο αυτόματο κυβότιο 9 σχέσεων εξοπλίζει τον κινητήρα diesel. Με ένα ταχύτητα μέσα. Το αυτοκίνητο πηγαίνει με ταχύτητες σβέλτες που απαιτούνται για αυτοκινητόδρομο 120-130 χιλιόμετρα με πολύ χαμηλές στροφές. Άρα έχουμε χαμηλή κατανάλωση, πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, άρα ξεκούραστο ταξίδι. Και αντίστοιχες αποβολές. Πολύ χαμηλό αεροδυναμικό συντελεστή. Πολλές φορές το υποτιμούμε, αλλά ο αεροδυναμικός συντελεστής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης, έτσι. Λιοπιστέλουκουσα που λέμε. Την ώρα λοιπόν που το αυτοκίνητο περνάει, πίσω του γίνεται στροβιλισμοί. Είναι 0,26, είναι πάρα πολύ χαμηλό για την κατηγορία του. Και... όπως και το Sport Tourer. Είναι ευκαιρία τώρα που είπες για το Sport Tourer. Είναι μια κατηγορία αυτών των Station Wagon λεγόμενη, η οποία είναι πολύ παρεξηγημένη στην Ελλάδα και είναι πραγματικά κρίμα. Θα έλεγα ανύπαρκτη. Ναι, στην υπόλοιπη Ευρώπη πάντα, εντάξει, σίγουρα με τα SUV έχει υποστεί και αυτή μια σχετική πτώση, μια μείωση, αλλά. Στο εξωτερικό, γύρω μας, ακόμα και στην Ιταλία, αν πας, βλέπεις πολλά αυτοκίνητα της κατηγορίας Station Wagon, καθώς προσφέρουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έτσι, έχεις περισσότερους χώρους. Πολυχρηστικός. Και πλέον και σχεδιαστικά, δεν είναι αυτό που θυμόμαστε πριν 20 χρόνια τα Station Wagon, που ήταν πιο αδιάφορα, πιο κουτιά. Πλέον, αν δει κανείς το Sport Tourer, είναι πραγματικά όμορφο, μπορείς να το πεις. Σχεδιαστικά είναι θελκτικό. Ακριβώς. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό μάλλον της τεχνολογίας που έχουν οι βενζινοκινητήρες της Opel από τις 1500 στροφές. Αυτό είναι εκεί που είναι συνήθως οι βενζινοκινητήρες. Ότι η ροπή τους δεν είναι διαθέσιμη από χαμηλά σε σχέση με τους δίζελ. Εδώ όμως τι έχουμε. Στις 1500 στροφές διαθέσιμο το 90% της ροπής του κινητήρα. Τώρα πιο συγκεκριμένα, έχουμε κινητήρα 1200 τουρμπάτο τρικύλινδρο πετροφοδοτούμενο λοιπόν με 110 ή 145 ύπους χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων. Ωραία. Και 1400 τουρμπο πάλι με 145 ύπους και εδώ έχουμε CVT κυβότιο. Στους πετρολοκινητήρες έχουμε 2500 τουρμπο με προδιαγραφές 6D όπως είχαμε προηγουμένως ή 105 ή 122 ύπους και συνδυάζεται ή με εξάρι κυβότιο χειροκίνητο πιο δυνατός ή με εξάρι ή με αυτόματο 9 σχέσεων. 9 ταχύτητες κάποτε δεν μπορείς να το φανταστείς στο μυαλό σου. Πού φτάσαμε έτσι, τα κυβότια τα αυτόματα έχουν 9 ταχύτητες. Από πλευράς εξοπλισμού έχουμε την έκδοση Edition, την έκδοση GS Line, Elegance και Ultimate και μάλιστα υπάρχει και μια ειδική έκδοση για την ιστορία της Opel που λέγεται 120 χρόνια, 120 years. Οι νέοι κινητήρες είναι 6 κιλά ελαφρύτεροι σε σχέση με τους προηγούμενους. Δεν είναι λίγο για τόσο συμπαγείς κινητήρες. Είναι αλουμινένιοι. Και είναι ακόμα πιο αθόρυβοι χάρη στον αντικραδασμικό άξονα στον μπλοκ του κινητήρα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή την πατέντα της Opel, είναι δική της δημιουργία και εφεύρεση, το IntelliLux LED Matrix, πάρα πολλές λάμπες LED. Ταξιδεύει τη μεγάλη σκάλα βράδυ και με το που αντιλαμβάνεται φώτα στο βάθος, αυτομάτως σβήνει τις αντίστοιχες λάμπες, ώστε δεν ενοχλείται απέναντι οδηγό και εσύ δεξιά έχεις πλήρη φωτισμό. Για μένα είναι ενεργητική ασφάλεια. Ακριβώς. Επειδή το είδα και στο νέο Corsa πρόσφατα που είχαμε ταξιδέψει. Κροατία, ναι.
και το είδαμε βράδυ, δημιουργεί μια ομπρέλα γύρω από αυτό. Δηλαδή, σβήνει τους προβολείς εκείνους που ενοχλούν το προπορευόμενο ή το απέναντι όχημα. Και εσύ συνεχίζεις να έχεις μια φοβερή οπτική με πολύ καθαρό χρώμα, λευκό. Επειδή είναι LED. Επειδή είναι LED, είναι ασφάλεια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πίσω ότι τα φώτα LED απαιτούν λιγότερη ενέργεια. Mm-hmm. Συνεπώς δεν έχουν. Και αυτά στην οικονομία. Ακριβώς, δεν επιβάρυνουν τον κινητήρα. Και όχι μόνο αυτό. Πολλά συστήματα ασφαλείας, μερικά από τα συστήματα αυτά είναι προσαρμοζόμενο cruise control, ένδειξη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, αναγνώριση επικείμενη σύγκρουση με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτη ανάγκη, αναγνώριση σημάτων οδική κυκλοφορία και διατήρηση λωρίδα κυκλοφορία. Και σε στιγμέ αφηρημάδα ή μια δύσκολη στιγμή κάπου να γλιστρήσει, αυτό είναι εκεί φύλακα άγγελο. Και κάτι ακόμα, η μπροστινή κάμερα πλέον μπορεί και να γνωρίζει ακόμα και του πεζού. Μέσα σε αστικό περιβάλλον μπορεί να φρενάρει μόνο το αυτοκίνητο αν δεν δούμε κάποιον πεζό ή αν αυτό πεταχτεί χωρί να το περιμένουμε. Κάποιος μπορεί να το πάρει το αυτοκίνητο με Bose ανελάττωσης μουσικής και θέλει να βρίσκεται μέσα σε μια θεατρική ατμόσφαιρα με νέα ηχεία και subwoofer, οπότε καταλαβαίνεις. Ναι, τα ηχεία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το αυτοκίνητο και έχει γίνει ολόκληρη μελέτη ηχητική, ναι, για τη μελωδία που βγάζουμε. Ακριβώς, στο αυτοκίνητο. Ναι. Οθόνη αφής 8 ιντσών με το κορυφαίο σύστημα Multimedia Navi Pro. Οι εκτός του Νάστρα ξεκινάνε από 16.900 ευρώ. Και δύο τύπου αμαξώματα, πεντάθυρο, πεντάθυρο hatchback και sport tourer. Μα τι κάνεις πάλι και κάμερα, μαν θα γίνεις. Τραβάω τον ουρανό με τάστρα. Πλάκα σου κάνω, μωρέ, τα παίζω ένα της μετρητής.